Επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή μας μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε για τις αθλητικές διοργανώσεις και πόσο σπουδαίο είναι να μιλάμε για τον αθλητισμό. Ίσως λίγο κάπου χάνουμε το νόημα του αθλητισμού και τι σημαίνει αθλητική προσπάθεια τελικά σε όλο το μεγαλείο. Να πω για αρχή, γιατί τον είδατε ότι είναι ήδη μαζί μας, ότι είναι κοντά μας και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή ο κύριος Γιώργος Καπελάκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Παραολυμπιονίκης και πρόεδρος Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπελάκη. Έχετε έρθει λοιπόν με αφορμή μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που για πρώτη φορά φιλοξενείται, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη. Και η καρδιά της θα αρχίσει να χτυπά μεθαύριο 21 του μήνα. Πείτε μας τα όλα εσείς. Εμείς έχουμε πολλές απορίες, αλλά είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φιλαθλητές σας. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στην Ελλάδα είστε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση του επίπεδου του δικού μας, του παραολυμπιακού αθλητισμού. Θέλω να πω ότι είχαμε υποσχεθεί ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, δεν θέλαμε να μείνουμε στάσιμοι. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα που μετά από μια μακρά διάρκεια και διεκδίκησης των αγώνων, αλλά και φτάνοντας τώρα στο τελικό στάδιο, είμαστε στην ευχάριστη θέση το Σάββατο να κάνουμε την τελετή έναρξη του ενός παγκόσμιου αγώνα, ένα παγκόσμιο Challenger Boccia, το οποίο το έχουμε ονομάσει World Challenger Boccia Heraklion. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από μια μεγάλη προσπάθεια εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στον τόπο μας, τα φώτα του παραολυμπιακού αθλητισμού για μία εβδομάδα θα είναι στραμμένα στα δύο αωράκια, θα είναι στραμμένα στο Ηράκλειο, θα είναι στραμμένα στην Κρήτη, θα είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Είναι μια αθλητική διοργάνωση, κύριε Καπελάκη, που είναι παγκοσμίως γνωστή, με πολύ μεγάλες συμμετοχές. Τώρα, πόσοι αθλητές συμμετέχουν? Περίπου θα είναι 100 αθλητές. 100? Υπάρχει ένα μέγιστο όριο αναδιοργάνωση. Εμείς έχουμε πιάσει το όριο της διοργάνωσης, δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Δηλαδή, το maximum. Είμαστε στο maximum. Από πόσες χώρες, κύριε Καπελάκη? Είναι από 26 χώρες. Θέλω να πω ότι οι αγώνες αυτοί έχουν και ένα πολύ σημαντικό χαρακτήρα, διότι πολλοί αθλητές μέσω από αυτούς τους αγώνες θα πάρουν βαθμούς για την πρόκρισή τους για το Παρολυμπιακούς. Είναι και προκριματική δηλαδή. Στο Παρίσι. Και είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για τους αθλητές που έρχονται από όλο τον κόσμο, αλλά και για τους Έλληνες αθλητές. Εμείς κατεβαίνουμε με μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή. Έχουμε παράδοση στο άθλημα του Μπότσια. Έχουμε αθλητές που για πολλά χρόνια είναι στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι μια ευκαιρία και οι κριτικοί να του ζουν από κοντά, αλλά και άτομα με αναπηρία που έχουν στο μυαλό τους ένα άθλημα παραολυμπιακό, να το δούνε και αυτό από κοντά. Έχει μεγάλη σημασία να μπορούν να δούνε από κοντά σε ένα επίπεδο πολύ υψηλού επίπεδου από όλες τις απόψεις, όχι μόνο υψηλού επίπεδου από αγωνιστικές άποψες, αλλά και από άποψες κανονισμών, διοργάνωση συνολικά, έτσι, ακόμα και τα τεχνικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται για μια τέτοια διοργάνωση. Να μας συστήσετε λίγο το άθλημα, το μπότσι αυτό. Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί που ακούνε αυτό το άθλημα, κάτι έχουμε ακούσει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι είναι. Είναι πάρα πολύ απλό άθλημα. Απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία υψηλής μη υψηλής λειτουργικότητας. Θέλω να πω ότι δεν μπορούν όλα τα άτομα με αναπηρία να ασχοληθούν με το άθλημα αυτό. Το παιχνίδι του είναι πολύ απλό. Είναι δύο παίκτες. Ο ένας έχει 6 μπάλες κόκκινες ή μπλε. Αυτό είναι. Και υπάρχει και μία μπάλα η λευκή που λέγεται τζακ. Υπάρχει ένα γήπεδο
6x12 και σε αυτό το γήπεδο αυτός που θα κληρωθεί πρώτος πετάει την μπάλα την άσπρη σε ένα σημείο του γήπεδου που επιλέξει και προσπαθούν μεταξύ τους ποιος θα φέρει τις μπάλες του πιο κοντά στην άσπρη. Αυτός που έχει πάντα την μπάλα του πιο κοντά στην άσπρη παίζει ο προηγούμενος μέχρι να καταφέρει να πάει αυτός ο μπροστά. Εάν του τελειώσουν οι μπάλες, ο άλλος μπορεί να προσθέσει μπάλες κοντά στην άσπρη και να πάρει βαθμούς. Δημιουργούνται 4 σετ, τα οποία έχουν χρονική διάρκεια, δεν μπορεί απεριόριστα να προσπαθεί να παίξει τις μπάλες κάποιος και στην ουσία έχει κάποια χαρακτηριστικά πολύ ιδιαίτερα, δηλαδή θέλει εξυπνάδα, θέλει στρατηγική, θέλει αντανακλαστικά και όλο αυτό δημιουργεί έτσι ένα suspense το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι όλοι όσοι βρεθούν στα δύο ωράκια και κάνω και ένα ανοιχτό κάλεσμα αυτή τη στιγμή στο κοινό σας. Να πούμε ότι θα είναι και από 21 μέχρι 28. 21 ουσιαστικά μέχρι 27, είναι η έναρξη. 28 27. Είναι η αναχώρηση. Ναι. Δεν υπάρχει στήριο, είναι free είσοδος στα δύο ωράκια. Σημαντικό. Ο χώρος είναι πάρα πολύ έτσι ωραίος και αξίζει και οικογένειες και παιδιά. Μαθητές μπορούν να έρθουν. Εμείς έχουμε κάνει μία προσπάθεια σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολύ καιρό πριν, τους έχουμε ενημερώσει για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Έχουν ενημερώσει μέσω των δικτύων ενημέρωσης που έχουν με τα σχολεία για αυτό το γεγονός και τους προτρέψαμε να κάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έχουν ανταποκριθεί, έχετε απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο ένα όριο των 2.500 παιδιών. Είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό που ενδεχομένως να αλλάξει μέχρι να ξεκινήσουν οι αγώνες. Διότι πολλοί από τους γυμναστές που τους έχουμε προτρέψει να έρθουν έχουν αρχίσει και κάνουν μια εκπαίδευση στα παιδιά τι θα δούνε. Τι θα δούνε. Με προβολή βίντεο ή έχουν προμηθευτεί μπάλες μπότσια και τους δείχνουν σε πραγματική... Πώς είναι το άθλημα. Πώς είναι το άθλημα. Μην ξεχνάμε ότι σε πάρα πολλά σχολεία, και όχι μόνο της Κρήτης, Έλληνες παραολυμπιονίκες, Έλληνες αθλητές με αναπηρία, κάνουν επισκέψεις, δείχνουν τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ναι. Και ένα άθλημα το οποίο είναι και, πώς να σου το πω, εύκολο να το δείξουμε είναι το μπότσια. Δεν είναι εύκολο να δείξεις κολύμβηση. Δεν είναι εύκολο να δείξεις στίβο, μία ρήψη, ένα άλμα, ένα εκατοστάρι. Αλλά είναι κάποια αθλήματα που είναι έτσι πάρα πολύ εύκολο να το δείξουμε στα παιδιά και δεν είναι μόνο να δούνε το άθλημα, είναι να δούνε τις δυνατότητες των αθλητών, των ατόμων με αναπηρία σε μία προσπάθεια η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικοί, να γίνουν δημιουργικοί, να διεκδικήσουν. Και η διαφορετικότητα, κύριε Καπελάκη, που φαντάζει προφανώς και στα μάτια των παιδιών, να είναι ξεκάθαρο και στα ίδια ότι δεν είναι μειονέκτημα, ότι είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Η αλήθεια είναι αυτή και κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή εμείς, όλοι εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού που έχουμε ζήσει μέσα από τον αθλητισμό μία νέα... Μία αναγέννηση, θα ήθελα να πω, και τα ωφέλη που έχουμε αποκομίσει με την ενασχόλησή μας με τον αθλητισμό, θα πρέπει να είναι προτασικός μας στόχος η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερο ατόμων με αναπηρία στον χώρο του αθλητισμού. Και συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο αυτό άθλημα δείχνει ότι οποιαδήποτε αναπηρία, όσο βαριά και αν είναι, θα το δείτε και στους αγώνες, θα δείτε αθλητές που μόνο με την κίνηση του κεφαλιού τους μπορούν να κάνουν τρομερά χτυπήματα, μπορούν να παίξουν τρομερά, μπορούν να προσφέρουν πολύ δυνατό θέαμα. Και οι αθλητές αυτοί, γιατί παρακολουθούμε και σχετικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο αλλιεύσαμε και από την ιστοσελίδα σας, κύριε Καπελάκη. Οι αθλητές αυτοί, λοιπόν, όπως είπατε κι εσείς, μόνο με την κίνηση του κεφαλιού τους αγωνίζονται. Έτσι.
Και την ίδια ώρα ακολουθούν και ένα στρατηγικό σχέδιο. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για σκάκι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι και άθλημα μυαλού. Πραγματικά είναι ένα συνδυασμό πραγματών. Και όλοι αυτοί οι αθλητές για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, σας πληροφορώ ότι έχουν άπειρες ώρες προπόνησης. Δεν ξεκινάνε λίγο πριν ένα αθλητικό event, κάνουν μερικές προπονήσεις και πάνε. Προπονιούνται καθημερινά πολλές ώρες. Και... Αλλά αυτό είναι κάτι που και εσείς προσωπικά βέβαια το γνωρίζετε. Εντάξει, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αν θέλουμε να έχουμε αθλητές υψηλού επίπεδου, θα πρέπει να έχουν. Να είναι προσανατολισμένοι σε μια σκληρή προπόνηση, σε ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα, είναι υψηλού επίπεδου, είναι επαγγελματίες αθλητές. Και τους θέλουμε και αυτούς τους αθλητές. Θέλουμε τη γενικότερη ανάπτυξη του αθλητισμού των ανθρώπων με αναπηρία, αλλά θέλουμε και τους καλούς αθλητές. Θέλουμε να μας διαφημίζουν σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε διακρίσεις σε παραολυμπιακούς αγώνες. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και ο καλύτερος τρόπος, είναι να φιλοξενούμε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις που βεβαίως πέρα από τον αγώνα που σίγουρα κάνει τόσο Παραολυμπιακή Επιτροπή, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι έχουμε και τα δύο ωράκια. Έτσι, το η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τέτοια μεγάλα αθλητικά events, μετά το πέρασμά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα. Σε αυτό το αποτύπωμα μπορούμε να κάνουμε και ένα απολογισμό τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε πολλά επίπεδα στον τόπο μας. Είναι διαφορετικά να λέμε θα τα φτιάξουμε και μετά θα το κάνουμε και είναι διαφορετικά να το κάνουμε και μετά να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε για να πάμε σε καλύτερο επίπεδο ή να φτάσουμε επίπεδα ευρωπαϊκών κρατών τα οποία τα ζηλεύουμε, μην κρυβόμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μου διέφυγε, δεν ξέρω κύριε Καπελάκη, αν αναφερθήκατε και στο κομμάτι των αθλητών από την Ελλάδα στο συγκεκριμένο άθλημα υπάρχει συμμετοχή. Ναι, εννοείται, αναφέρθηκα. Έχουμε πει ότι κατεβαίνουμε με μια μεγάλη ομάδα 10 αθλητών. 10. Είναι το όριο που μπορούμε να φέρουμε. Δεν μπορούμε να φέρουμε περισσότερους αθλητές. Το όριο το έχουμε... καλύψει. Είναι 10 αθλητές πολλών ταχυτήτων, όλων των κατηγοριών. Θα αγωνιστούν όλες τις μέρες, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Αξίζει να έρθουν να τους δουν, να τους χειροκροτήσουν. Κάποιοι από αυτούς είναι παραολυμπιονίκες. Κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο το Παρίσι. Μπράβο. Θα περιμένουμε από αυτούς μεγάλες διακρίσεις στο Παρίσι. Και δεν είναι εύκολο καθημερινά τέτοιους αθλητές να τους έχουμε δίπλα μας. Για το οργανωτικό κομμάτι, γιατί φαντάζομαι ότι μια τέτοια διοργάνωση απαιτεί και μεγάλη οργάνωση και πολλά άτομα. Πόσο δύσκολο είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν, σε πολλά επίπεδα. Έχουν έρθει ελέγχοι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία εδώ στην Κρήτη, έχουν κοιτάξει τα πάντα, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις μεταφορές, τα ξενοδοχεία, το πώς κινούμαστε εμείς οργανωτικά. Τα ξεσκονίζουν. Τα ξεσκονίζουν, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Εμείς αυτή τη στιγμή, φανταστείτε ότι μπαίνουμε σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση μετά από πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Όχι μόνο στην Κρήτη. Είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε ευτυχώς αρκετά στελέχη στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με μεγάλη εμπειρία. Και εμείς προσωπικά που είμαστε πίσω από αυτή την ομάδα καταβάλουμε όλες μας τις προσπάθειες για να έχουμε όσο το δυνατόν ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολλοί έχουν συμβάλει σε αυτό. Θέλω να πω ότι και η Περιφέρεια Κρήτης και προσωπικά ο Σταύρος Αναορτάκης σε οτιδήποτε του ζητήσαμε, σε προβλήματα που προκύψανε και καμιά φορά έτσι πήγαμε να σκούσουμε τα χέρια ψηλά, ήταν εκεί μας βοήθησε, ο Δήμος Ηρακλείου, είναι η τοπική χορηγή, είναι ο Όμιλος Κρήτη TV που θα μας το στηρίξει επικοινωνιακά και κακά τα ψέματα, δεν το κάνουμε για μας. Θέλουμε να διαδοθεί, θέλουμε να το δει κόσμος. Θέλουμε να το δουν γονείς, θέλουμε να το δουν άτομα με αναπηρία. Είναι όλα τα αθλητικά γεγονότα πολύ σημαντικά, αλλά πιστεύουμε και τα αθλητικά γεγονότα του χώρου του δικού μας αξίζει να τους δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή. Διότι δεν είναι μόνο το καθαρά το αγωνιστικό και το θέαμα που προσφέρουν, είναι και όλα αυτά τα μηνύματα που περνάνε.
Και αυτό είναι σπουδαίο, κύριε Καπελάκη. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί. Το κάλεσμα λοιπόν είναι ανοιχτό, είναι για όλους. 21 του μήνα θα ξεκινήσει να χτυπάει αυτό, η καρδιά αυτού του μεγάλου αθλητικού γεγονότος στα δύο ωράκια. 21 είναι η τελετή έναρξης. 21 του μήνα είναι η τελετή έναρξης στις 5.30 το απόγευμα. Ωραία. Μια έτσι πολύ ωραία και σεμνή τελετή που αξίζει να τη δείτε. Και από 22 πρωί, από τις 9.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα θα έχει αγωνιστική δράση μέχρι τις 27 του μήνα. Τέλεια. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο κομμάτι το οργανωτικό ως διοργανώτρια αρχή. Και στο αθλητικό. Και στο αθλητικό. Εμείς χαιρόμαστε να φιλοξενούμε τέτοιες σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις, κύριε Καπελάκη, και χαιρόμαστε που ήσασταν και εσείς εδώ μαζί μας. Όλοι σας γνωρίζουμε και μας έχετε χαρίσει και πολύ μεγάλες στιγμές συγκίνησης και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.